Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση του Blue Sky στις 9. Παραμένει το ισχυρό κύμα καύσωνα, το οποίο πλήττει ολόκληρη την χώρα, καθώς και σήμερα σημειώνονται θερμοκρασίες οι οποίες ξεπέρασαν και τους 43 βαθμούς Κελσίου, στους 45,5 σκαρφάλωσε ο υδράργυρος στην Λάρισα, 45,9 στις Μοίρες του Ηρακλείου. Εδώ στην Αθήνα έφτασε μέχρι τους 43,5 βαθμούς Κελσίου. Κάτι που αναμένεται να ζήσουμε και αύριο Κυριακή, τελευταία μέρα του ισχυρού καύσωνα στη χώρα. Η κατάσταση θα ξεκινήσει να βελτιώνεται από αύριο το απόγευμα και από τα δυτικά της χώρας, ενώ από Δευτέρα πλέον θα ξεκινήσει να μειώνεται σημαντικά η θερμοκρασία σε ολόκληρη την Ελλάδα. Το πρώτο αυτό καυτό κύμα αναμένεται να αρχίσει να υποχωρεί την Κυριακή, αφού στα δυτικά αρχίζει να πέφτει θερμοκρασία στους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου και στα υπηρετικά στους 37 με 39 βαθμούς. Σήμερα λίγοι ήταν εκείνοι οι οποίοι κυκλοφορούσαν στους δρόμους της Αθήνας. Αρκετοί βρέθηκαν στις παραλίες όλης της χώρας προκειμένου να δροσιστούν, ενώ πολλοί παραμένουν ακόμη στις παραλίες μέχρι και αυτή την ώρα που μιλάμε. Και αύριο Κυριακή βέβαια θα κορυφωθεί η προσέλευση στις θάλασσες, γιατί στην αναζήτηση βέβαια λίγης δροσιάς. Μέτρα προστασίας του πληθυσμού και ειδικά των ευάλωτων ομάδων έχουν λάβει οι περισσότεροι δήμοι. Γι' αυτό το κύμα του καύσωνα στην Αθήνα ανοιχτές θα παραμείνουν μέχρι και αύριο 9 κλιματιζόμενες λέσχες φιλίας. 10 το πρωί με 8 το βράδυ λειτουργούν, ενώ οι πολίτες μπορούν να απευθύνονται όλο το 24ωρο στον τηλεφωνικό αριθμό 1595, όπου αν χρειαστεί υπάρχει διαθέσιμο όχημα του Δήμου προκειμένου να σπεύσει και να παραλάβει άνθρωπο ο οποίος μπορεί να χρήζει βοήθειας και μεταφοράς σε κλιματιζόμενη αίθουσα. Λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που επικρατούν, ελοχεύει και μεγάλος κίνδυνος αυτά τα 24 ώρα εκδήλωσης δασικών πυρκαγιών. Είχαμε σήμερα μια πυρκαγιά στην Κερατέα, χωρίς να εμπνέει παρόλα αυτά ανησυχία, όπως και μια στη Λέσβο από την πλευρά του αεροδρομίου, και από εκεί τα τελευταία νέα είναι καλά. Δεν φαίνεται να εγκυμονεί κινδύνους για κατοικίες ή για... Δεν μένεται εκτός κινδύνου, που είναι και το σημαντικό τώρα που νυχτώνει. Επειδή μετά το κύμα καύσωνα εκδηλώνονται συνήθως δυνατοί άνεμοι, θα πρέπει όλοι να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουμε, όπως τονίζει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, δραστηριότητες που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά, όπως το αναμαψί σταριών στην Ήπεθρο, η χρήση τροχών, ηλεκτροσυγκολήσεων ή άλλων εργαλείων που προκαλούν σπινθήρες, καθώς βέβαια και η καύση ξερών χόρτων και σκουπιδιών. Τις μέρες που μιλάμε και έχουμε και το πρόβλημα με τα σκουπίδια. Το Υπουργείο Υγείας από την πλευρά του έδωσε οδηγίες για την προφύλαξη του πληθυσμού από τον καύσωνα, συγκεκριμένα τα άτομα με αναπνευστικές και καρδιαγγειακές παθήσεις και γενικότερα άτομα ευαίσθητα στην ατμοσφαιρική ρήπανση και στην υψηλή θερμοκρασία, συνιστάται να παραμένουν σε εσωτερικούς χώρους και να αποφεύγουν την κυκλοφορία στους εξωτερικούς χώρους. Επίσης, συνιστάται στα άτομα αυτά, καθώς και τα παιδιά βέβαια, να αποφεύγουν την έντονη σωματική άσκηση, η οποία μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού και να οδηγήσει σε αναπνευστικά προβλήματα. Βεβαίως, ήδη, να δούμε καταρχάς τι δήλωσαν άνθρωποι οι οποίοι είτε εξ ανάγκης είτε από επιλογή τους βρέθηκαν σήμερα στην πόλη και κυκλοφόρησαν κάτω από τον καυτό ήλιο. Είμαστε Έλληνες και εμείς. Από πού είσαστε? Από το Σίδνεϊ, Αυστραλία. Καύσωνας για μας, γιατί είναι χειμώνα στην Αυστραλία τώρα. Φύγαμε 13 βαθμούς και φτάσαμε 45. Κάνουμε εδώ, κάνουμε πατέντες και κάνουμε αυτό, κάνουμε εκείνο, έτσι, και τα βολεύουμε όσο μπορούμε. Επειδή υποδεχθήκαμε και τον Ιούλιο σήμερα, για πολλούς ξεκίνησαν και οι άδειες και ήταν ενδεικτική η κατάσταση και η εικόνα που επικρατούσε σήμερα το πρωί στο λιμάνι του Πειραιά. Εδώ μαζί μας στο στούντιο του Blue Sky βρίσκεται ο κύριος Μιχάλης Τσιφάκης, ο πρόεδρος της Ένωσης Καταναλωτών, ο οποίος ήταν και το πρωί στο λιμάνι του Πειραιά. Καλώς ήρθατε, κύριε Τσιφάκη. Καλησπέρα, κύριε Σάρη, καλησπέρα. Επικρατούσε το αδιαχώρητο σήμερα. Μιλάμε πλέον για πρωτόγνωρες καταστάσεις. Βεβαίως, αυτό συνέτεινε και ο καύσωνας. Αλλά ειδικά από χθες που ξεκίνησε και η εκστρατεία ενημέρωσης Ένωσης Καταναλωτών στο κεντρικό λιμάνι του Πειραιά, σας πληροφορώ ότι τέτοιες μέρες τις βλέπουμε, τις συναντάμε κατά τη διάρκεια του 15 Αυγούστου. Εικόνες 15 Αυγούστου λοιπόν είχαμε σήμερα στο Πειραιά. Όλα τα πλοία
έφυγαν γεμάτα. Mm-hmm. Το θέμα είναι ότι ναι, μεν έφυγαν γεμάτα πλοία από επιβάτες, αλλά η λιτότητα, και σύμφωνα με τις δικές μας κουβέντες που είχαμε τον κόσμο, η λιτότητα απαγορεύει τις διακοπές για τους Έλληνες πάνω από 3 ή 4 ημέρες. Δηλαδή, πηγαίνουν για λίγο δηλαδή. Ακριβώς. Οι περισσότεροι μας είπαν ότι φεύγουν για το Σαββατοκύριακο mm-hmm. για να αντιμετωπίσουν το καύσωνα σε μια παραλία, σε κάποιο νησί. Λοιπόν, το θέμα ποιο είναι τώρα. Ότι μέχρι να πάνε να ανοίξουν τις βαλίτσες, τις γεμίζουν και επιστρέφουν στο σπίτι τους. Άρα λοιπόν μιλάμε για λίγο ημέρες και πιο πολύ έχει την υπόψη σας, κύριε Σαρή, ότι πηγαίνουν ως φιλοξενούμενοι σε συγγενικά ή φιλικά τους όπου σπίτι, υπάρχει έτσι, φίλος με σπίτι διαθέσιμο. Έτσι και κάτι άλλο το οποίο αυτό έχει σημασία, γιατί η αναψυχή, οι διακοπές είναι δικαίωμα του καθενός. Μας λένε ότι κάνουν οικονομίες ένα ολόκληρο χρόνο για να μπορέσουν να ξεφύγουν για 3 το πολύ 4 ημέρες για διακοπές. Εσείς παρόλα αυτά έχετε ξεκινήσατε ήδη έτσι, αυτή την περίοδο σε συνεργασία με το Λιμεναρχείο του Πειραιά, να πούμε, και το γράφει και ο τίτλος μας. Yeah. Αυστηρή έλεγχη στα κηλικεία των πλοίων από το Λιμεναρχείο του Πειραιά. Υπάρχει και η σχετική κάρτα με τον τιμοκατάλογο που έχετε βγάλει σε συνεργασία ακριβώς με το Λιμεναρχείο, προκειμένου να γνωρίζει ο κόσμος το τι μπορεί, μπορούμε να δούμε και την κάρτα, να γνωρίζει ο κόσμος σε τι τιμές μπορεί να αγοράζει συγκεκριμένα πράγματα τα οποία βρίσκονται, κύριε Τσιφάκη, σε διατίμηση, έτσι. Λοιπόν, ακούς, επειδή τα προϊόντα των κηλικίων είναι πανάκριβα, οι τιμές είναι φωτιά. Ο νομοθέτης λοιπόν τι έκανε. Λέει ότι από τα εκατοντάδες προϊόντα που πουλάνε τα κηλικία των πλοίων, πρέπει να υπάρχουν κάποια προϊόντα, δηλαδή 9 προϊόντα, τα οποία πρέπει πάντα να υπάρχουν στην κηλικία και είναι σε προκαθορισμένες τιμές. Είναι αυτό που βλέπουμε, κύριε Τσιφάκη. Αυτές τιμές, δηλαδή το νερό συσκευασία 500 ml στοιχίζει 50 λεπτά. Το νερό συσκευασία 750 ml 75 λεπτά και όπως βλέπουμε στην κάρτα. Τώρα γιατί το λέμε αυτό. Γιατί αν πάει ένας επιβάτης και ζητήσει, ας πούμε, ένα τοστ με ζαμπόν και τυρί, το οποίο στοιχίζει σύμφωνα με τη διάταξη 1 ευρώ και 45 λεπτά. Και του αρνηθεί ο υπάλληλος του κηλικίου ή του οποίου τελείωσε, από εκεί πέρα ο επιβάτης πρέπει να καλέσει στο 213-214-76-71. Αυτός είναι ο μαγικός αριθμός τηλεφώνου. Mm-hmm. Εκεί θα απαντήσει ένας αξιωματικός του λιμενικού και η παράβαση θα γίνει απλό. Και θα δικαιωθεί επί τόπου ο επιβάτης. Αλλά θέλω να σας πω ότι αν δεν ζητήσει το σάντουιτς αυτό, θα προωθήσουν κάποιο άλλο προϊόν, μια μπακέτα, ίσως με κάτι άλλο μέσα, που θα το πληρώσει και 3,5 ευρώ. Το οποίο θα κάνει τα διπλάσια και τα τριπλάσια. Εάν θέλει να αγοράσει ο επιβάτης ένα καφέ φραπέ, έτσι, ένα καφέ φραπέ, το οποίο σύμφωνα με τη διάταξη στοιχίζει 1,30 ο μονός. Εάν δεν ζητήσει το μονό φραπέ, κύριε Σαρή, θα πληρώσει 3,20, 3,25. Τον υποτιθέμενο διπλό. Ακριβώς. Άρα λοιπόν, εμείς τι κάνουμε. Είμαστε απ' έξω με το λιμενικό σώμα, με άντρες του Κεντρικού Λιμεναρχείου και γυναίκες του Λιμεναρχείου. Έχουμε και κάποιες φωτογραφίες. Ναι. Ο σκηνοθέτης μας στην πορεία θα μας τις δείξει. Ναι. Λοιπόν, ενημερώνουμε τους πολίτες, τους επιβάτες, ότι με το φυλάδιο αυτό υπάρχουν αυτές τις τιμές και σε περίπτωση που του αργηθούν ή διαπιστώσουν κάτι στραβό, να επικοινωνήσουν αμέσως με το Κεντρικό Λιμεναρχείο του Πειραιά. Και το φυλάδιο αυτό εδώ πέρα είναι γνωστό, επί σειρά ετών το διανέμουμε, όπως εμείς και τη χάρτα δικαιωμάτων των επιβατών, που εδώ τι λέει. Εάν ένα πλοίο καθυστερήσει να φύγει, εάν υπέσει μια μηχανική βλάβη, και ακυρωθεί ένα δρομολόγιο. Εάν ακυρωθεί ένα δρομολόγιο, όλα αυτά. Από εκεί πέρα δικαιούται αποζημίωση ο επιβάτης. Άρα λοιπόν, με δύο λόγια, επειδή εμείς δεν μπορούμε να είμαστε συνέχεια στο λιμάνι, έτσι όλες τις ώρες, γι' αυτό υπάρχει ένα γραφείο στην προβλήτα Ε8. Δηλαδή στην προβλήτα αρρώστου αρρωστικού. Mm-hmm. Εκεί υπάρχει ένα γραφείο στους καταναλωτών και υπάρχουν στις προθήκες τα φυλάδια αυτά. Ανά πάσα τα δικαιώματα του ταξιδιώτη ουσιαστικά, κύριε Τσιφάκη. Βεβαίως. Και βεβαίως τα δικαιώματα του ταξιδιώτη ως επιβάτη, για τη χάρτα δικαιωμάτων μιλάμε, αλλά και τα διατημένα προϊόντα των κηλικίων, που εκεί γίνεται σφαγή. Δίνουμε αγώνα, κύριε Σαρή, για να κρατήσουμε και να τηρείται κατά γράμμα η αγωνιστική διάταξη που αναφέρεται σε διατημένα προϊόντα. Εν πάση περιπτώσει, εγώ θα έλεγα, επειδή είδαμε και πολλούς επιβάτες σήμερα να μην ταξιδέψουμε πλοίο, γιατί δεν είχαν προμηθευτεί εισιτήριο. Να μην κατεβαίνει κανένα στο λιμάνι, εάν δεν έχει κάνει κράτηση, να έχει πληρώσει και να έχει πάρει το εισιτήριό του. Και βεβαίως
Και οι επιβάτες οι οποίοι έχουν εκδώσει εισιτήριο, το έχουν πάει στα χέρια τους, πρέπει να είναι μία ώρα πριν στο λιμάνι του Πειραιά. Για να μην Θέλω να ευχαριστήσω τον Κεντρικό Λιμεναρχείο του Πειραιά που έχουμε μια πολύ άριστη εργασία. Δηλαδή, εμείς δεχόμαστε καταγγελίες για τα κηλικία και οτιδήποτε άλλο. Τις μεταφέρουμε, τις λαμβάζουμε ακριβώς στο Κεντρικό Λιμεναρχείο του Πειραιά. Και επιλαμβάνεται. Και ο αρχιπλήρωτος, ο Κεντρικός Λιμενάρχης, ο κύριος Λοντάρας, δεν παίζει. Είναι πολύ αυστηρός και έλεγε είναι πολύ αυστηρή και τα πρόστιμα πληρώνονται. Σας το λέω αυτό γιατί ακούγονται. Είναι σημαντικό αυτό που λέτε. Δεν πληρώνονται. Πληρώνουν και πάνε στην εφορία κιόλας. Mm-hmm. Άρα λοιπόν δεν μπορεί να παίζει κανένας με τον επιβάτη και να του πουλάνε φύκια για μεταξωτές κορδέλες. Λοιπόν, τελεία και παύλα, πιστεύω ότι εμείς κάνουμε το χρέος μας. Οι επιβάτες να τηρούν κατά γράμμα τις συμβουλές μας, έτσι να μην τους βγει το ταξίδι ξινό ή τι άλλο. Σωστά, σωστά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Τσιφάκη. Και ξέρουμε ότι θα είστε εκεί και τις επόμενες όλες αυτές Μέχρι τέλος του Αυγούστου. Μέχρι το τέλος του καλοκαιριού, δηλαδή. Έτσι. Ουσιαστικά θα σας βρίσκουμε εκεί και θα σας ψάχνει όποιος θέλει προκειμένου να σας συμβουλευτεί. Και στο γραφείο, κύριε, να το πούμε αυτό, αξίζει τον κόπο. Γιατί δεν μπορεί να είμαστε συνέχεια στα πλοία απ' έξω. Έτσι. Θα είμαστε κάποιες ώρες. Γι' αυτό είπα ότι στην Ε8, στην Προέδρα Βουσχανικού, υπάρχει το γραφείο της Ένωσης Καταναλωτών και υπάρχουν σε προθήκες τα φυλάδια αυτά. Μπορεί να περάσει ό,τι ώρα θέλει και να πάρει από την προθήκη τα φυλάδια τα οποία είναι Ευαγγέλιο, θα έλεγα, για τους συμβάτες σήμερα. Καπελάκι να φοράτε. Γιατί είδαμε, ο καιρός είναι παρής. Μέχρι και ο Παγδατής είχε λιποθυμικό επεισόδιο ακριβώς από την ζέστη. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τσιφάκη. Καλή συνέχεια καλοκαιριού. Να ευχηθούμε στο δρόμο όπως πάντα. Λοιπόν, να αλλάξουμε εμείς θέμα, κυρίες και κύριοι. Το ελληνικό χρέος δεν είναι πρόβλημα αυτή τουλάχιστον τη στιγμή. Τόνισε για ακόμη μια φορά ο Βόλφγκαν Σόιμπλε, ο οποίος παραχώρησε συνέντευξη στην εφημερίδα Τα Νέα. Ο Γερμανός Υπουργός Οικονομικών εκτίμησε ότι η χώρα μας, αν ακολουθήσει όσα έχουν συμφωνηθεί, δεν θα χρειαστεί ένα ακόμη πρόγραμμα βοήθειας, ενώ έκρινε αρνητικά ότι όλα τα σκληρά μέτρα η ελληνική κυβέρνηση τα αποδίδει στον ίδιο, όπως είπε χαρακτηριστικά, δεν είμαι εγώ αυτός που σας κόβει τις συντάξεις, είτε στους υπόλοιπους εταίρους και τους θεσμούς. Παράλληλα, απάντησε για την γνώμη του όσον αφορά τον Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον Ευκλήδη Τσακαλώτο, αλλά και τον Γιάννη Βαρουφάκη. Για τον τελευταίο δεν είπε και τα καλύτερα. Μελλοντικά ίσως το χρέος καταστεί πρόβλημα για την Ελλάδα, τότε θα πρέπει να συζητηθεί, αλλά αν εστιάσουμε τώρα τη συζήτηση εκεί, το οποίο χρέος δεν αποτελεί πρόβλημα για τα επόμενα χρόνια, τότε ξεχνάει κανείς αυτό που είναι αναγκαίο, δηλαδή να εφαρμόσει τις απαραίτητες για την Ελλάδα αλλαγές, υπογράμμισε ο Βόλφγκαν Σόιμπλε σε συνέντευξή του στα Νέα, σημειώνοντας ακόμη ότι θα φροντίσουμε να καταστεί εφικτή η πρόσβαση στις αγορές. Και όταν η ελληνική οικονομία δεν θα εξαρτάται πλέον από τη βοήθεια, θα δούμε αν και εφόσον είναι απαραίτητα περαιτέρω βήματα, είπε. Αυτό θα γίνει το καλοκαίρι του 2018, τόνισε ο Σόιμπλε, επαναλαμβάνοντας την πάγια θέση του. Αν το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο με τις αρνητικές του προγνώσεις δικαιωθεί, θα πρέπει η Ελλάδα να λάβει περισσότερα μέτρα στο τέλος του προγράμματος. Αν όχι, όπως προβλέπει η αισιόδοξη πρόγνωση της κυβέρνησης και των θεσμών, τότε δεν θα χρειαστούν. Ας υλοποιήσουμε το πρόγραμμα και μετά βλέπουμε τι θα έχει επιτευχθεί. Ο Γερμανός Υπουργός Οικονομικών τόνισε ακόμη ότι δεν ευθύνεται εκείνος για τις περικοπές στις συντάξεις. Σε ερώτηση σχετικά με το ότι έγινε η προσωποποίηση του κακού στην κρίση στην Ελλάδα, απάντησε: «Μπορώ να καταλάβω ότι στην πολιτική αντιπαράθεση είναι ευκολότερο να λες πρέπει δυστυχώς να μειώσουμε τις συντάξεις, διότι το ζητά ο Γερμανός Υπουργός Οικονομικών. Αυτό βέβαια δεν είναι σωστό, γιατί παραπλανά τους πολίτες που έχουν εν μέρη διαφορετική γνώμη. Δεν ξέρετε πώς οι Έλληνες μου λένε, έχετε απόλυτο δίκιο. Αλλά δεν μιλώ καθόλου για αυτά», είπε. «Δεν θέλω να κάνω την κατάσταση δυσκολότερη». Σε άλλο σημείο ανέφερε ότι δεν είναι σωστό κάποιοι στην Ελλάδα να παρουσιάζουν ότι είναι υπεύθυνοι οι ευρωπαϊκοί θεσμοί ή η γερμανική κυβέρνηση για όλα τα κακά. Η επεξεργασία των μέτρων γίνεται μεταξύ θεσμών και ελληνικής κυβέρνησης, η οποία έχει πολλά περιθώρια να πει. Είναι προτιμότερο να γίνει αυτό και όχι το άλλο. Ακόμη χαρακτήρισε επικίνδυνη στάση το να λέει η κυβέρνηση ότι δεν είναι το δικό της πρόγραμμα, αλλά υποχρεώνεται να το εφαρμόσει. Το κόμμα του κυρίου Τσίπρα προεκλογικά, είπε ο Σόιμπλε, είχε υποσχεθεί ότι θα καταργούσε τα προνόμια των εφοπλιστών. Η κυβέρνηση δεν το έκανε για τους δικούς της λόγους. Είναι απόφασή της και της Βουλής οι εφοπλιστές να προστατεύονται, αλλά να γίνονται αλλού περικοπές. Όταν ρωτήθηκε γιατί δεν γίνεται με την Ελλάδα αυτό που έγινε με τη Γερμανία το 1953, δηλαδή διαγραφή του μισού χρέους, απάντησε: «Η κατάσταση στην Ελλάδα ευτυχώς δεν είναι συγκρίσιμη με τη Γερμανία μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η Ελλάδα λαμβάνει βοήθεια από τον ESM με όρους όπως όλες οι άλλες χώρες. Όλες αυτές οι χώρες κατόρθωσαν έπειτα από ένα πρόγραμμα να επιστρέψουν στις αγορές. Άλλωστε τότε πρόκειτο για τα χρέη από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και η Γερμανία δεν είχε κυριαρχία αλλά 4 δυνάμεις κατοχής». Ο κ. Σόιμπλε ανέφερε ακόμη ότι το τρίτο ελληνικό πρόγραμμα θα είναι και το τελευταίο.
τελευταίο με συμμετοχή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Για την περίπτωση που κάποτε χρειαστούμε ξανά ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα διάσωσης, πρέπει να εξελιχθεί ο ESM σε ένα ευρωπαϊκό νομισματικό ταμείο, είπε, ενώ σε σχετική ερώτηση για το αν αυτό αφορά την Ελλάδα, επεσήμανε. Δεν θα έπρεπε να μιλάμε για νέο πρόγραμμα για την Ελλάδα. Η Ελλάδα εργάζεται για να επιτύχει αυτό το πρόγραμμα. Τέτοιες εικασίες είναι επιβλαβείς και για τις αγορές. Για τον Αλέξη Τσίπρα δήλωσε ότι υποσχέθηκε στις εκλογές του 2015 ότι δεν θα δεχθεί κανένα πρόγραμμα. Με είχε επισκεφθεί, είπε ο Σόιμπλε προηγουμένως και του είπα: Αν το υπόσχεστε προεκλογικά, πρέπει να σας ευχηθώ για το δικό σας συμφέρον να μην εκλεγείτε, διότι δεν θα μπορέσετε να τηρήσετε αυτή την υπόσχεση. Η Ελλάδα δεν μπορεί να μείνει στο ευρώ χωρίς πρόγραμμα βοήθειας συνδεδεμένο με μέτρα. Το έκανε παρόλα αυτά, είπε ο Σόιμπλε, κέρδισε τις εκλογές, αλλά δεν μπόρεσε να εκπληρώσει την υπόσχεσή του. Γι' αυτό η Ελλάδα πέρασε ένα πικρό εξάμηνο. Αυτός ο μισός χρόνος και η πρόσθετη ζημιά που προκλήθηκε είναι δική του ευθύνη. Για τον Ευκλήδη Τσακαλώτο είπε ότι αντιμετωπίζουν ανοιχτά ο ένας τον άλλο. Ο Τσακαλώτος είπε σε όλους ότι είναι μαρξιστής, αλλά είναι υπουργός οικονομικών της Ελλάδας, είπε ο Σόιμπλε. Κατά συνέπεια, προσπαθούμε στο πλαίσιο των πεπιθήσεών μας να πετύχουμε την καλύτερη δυνατή λύση. Αν τον ρωτήσετε, πιθανόν να σας πει: Όταν έχει προβλήματα, μερικές φορές μου τηλεφωνεί και του προσφέρω τη βοήθειά μου. Με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο Βόλφκαν Σόιμπλε είπε ότι μίλησε, όπως ακριβώς μίλησε και με τον Αλέξη Τσίπρα όταν ήταν αρχηγός της αντιπολίτευσης. Σέβομαι κάθε πολιτικό και δεν τους βαθμολογώ, τόνισε. Για τον Γιάννη Βαρουφάκη, τέλος, είπε ότι δεν έκανε ούτε το 1% των δημόσιων δηλώσεων που έκανε εκείνος για αυτόν. Ο κ. Βαρουφάκης, με όσα λέει δημοσίως και την ποικιλομορφία των εξιστορήσεων του, είναι ασυναγώνιστος, τόνισε ο Σόιμπλε. Δεν μπορώ να τον ανταγωνιστώ, αλλά την αξίωση να τον πάρω στα σοβαρά, δυστυχώς την έχει χάσει προπολού. Το χρονοδιάγραμμα τώρα για να μείνουμε στην πολιτική επικαιρότητα για το νέο κόμμα παρουσίασε η Φόφη Γεννηματά στο συνέδριο της Δημοκρατικής Συμπαράταξης, καλώντας τα κόμματα και τους φορείς που θα θελήσουν να συμμετέχουν σε αυτή την προσπάθεια να τοποθετηθούν ως προς τον οδικό χάρτη των επόμενων βημάτων. Αμέσως μετά το συνέδριο της Δημοκρατικής Συμπαράταξης, στο πλαίσιο αυτό πρότεινε την εκλογή του επικεφαλής από τη βάση της παράταξης μέσα από ανοιχτές και διαφανείς διαδικασίες. Όπως είπε, τον ερχόμενο Οκτώβριο θα ακολουθήσει το ιδρυτικό συνέδριο της νέας παράταξης και η εκλογή των κεντρικών οργάνων της. Ως καταληκτική ημερομηνία για το συνέδριο, η Φόφη Γεννηματά έθεσε το Δεκέμβριο, τα τέλη δηλαδή του έτους. Ο πρώην Πρωθυπουργός, ο Κώστας Σιμίτης, τόνισε ότι κάποιοι δεν έχουν αντιληφθεί την επιταγή των καιρών και δήλωσε μάλιστα ότι το 64% των αυτοτοποθετούμενων στον χώρο της κεντροαριστεράς θεωρεί σκόπιμη τη δημιουργία ενός κόμματος από νέους ηλικιακά και από νέα πρόσωπα στην πολιτική, όπως είπε ο κύριος Σιμίτης. Ο Γιώργος Παπανδρέου υποστήριξε ότι στην Ελλάδα διασύρθηκε η αλήθεια από ένα πολιτικο-οικονομικό κατεστημένο που δεν ήθελε και ακόμα δεν θέλει να αποκαλυφθούν τα βαθύτερα αίτια της κρίσης. Υπήρχαν και οι απόπειρες προσέγγισης τόσο από τον Κυριάκο Μητσοτάκη όσο και από την κυβερνητική πλευρά, από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον Δημήτρη τον Τζανακόπουλο, ο οποίος εκπροσώπησε την κυβέρνηση στο συνέδριο της Δημοκρατικής Συμπαράταξης. Να ακούσουμε τις τοποθετήσεις της κυρίας Γεννηματά, του κυρίου Παπανδρέου, του κυρίου Σιμίτη, του Δημήτρη του Τζανακόπουλου από την κυβέρνηση, του Κυριάκου Μητσοτάκη, του Σταύρου Θοδωράκη, αλλά και του Ευάγγελου Βενιζέλου, ο οποίος επιτέθηκε για άλλη μια φορά στους κυβερνητικούς χειρισμούς. Ο κύριος Τσίπρας, αφού εκμεταλλεύτηκε την κρίση με μνημειώδη λαϊκισμό και δημαγωγία για να έρθει στην εξουσία, ευτέλησε τις αξίες της αριστεράς και πρόδωσε τους προοδευτικούς πολίτες. Τώρα που χάνει το έδαφος κάτω από τα πόδια του, θυμήθηκε για επικοινωνιακούς λόγους να έρθει με πατερναλιστικό ύφος και να μας μιλήσει για δήθεν προοδευτική συνεργασία. Πρόκειται δυστυχώς για άλλη μια επίδειξη κινησμού από έναν πρωθυπουργό που αλυσοδένει τη χώρα με πολύχρονη επιτροπία, με διαρκή λιτότητα, εκχωρεί το δημόσιο πλούτο για 99 χρόνια, συγκυβερνά με τον ακροδεξιό κυβερνητικό του εταίρο που καμαρώνει για τη ρατσιστική ιδεολογία του και τις αλαζονικές και ομές παρεμβάσεις στη δικαιοσύνη, συγκαλύπτει πεισματικά τις ευθύνες της κυβέρνησης 2429 και βέβαια χρησιμοποιεί και γνωστά και μη εξαιρετέα στελέχη για τον έλεγχο του κράτους. Τώρα η μεγάλη ανάγκη είναι η εθνική συνεννόηση, η συντηρητική νέα δημοκρατία που δεν αναλαμβάνει τις ευθύνες της για τη διακυβέρνηση Καραμαλή 2429 που οδήγησαν στην κρίση και στα μνημόνια. Θέλω να πω στον κύριο Μητσοτάκη ότι η βία
Και η τρομοκρατία δεν προέρχονται μόνο από αριστερά. Υπάρχει η Χρυσή Αυγή, υπάρχει ο φασισμός, η ακροδεξιά. Τα ξεχάσαμε όλα αυτά. Η μόνη ρεαλιστική και πατριωτική επιλογή ήταν η προσφυγή στον μηχανισμό στήριξης. Κρύφτηκαν πίσω από δήθεν φουσκωμένα ελλείμματα, δήθεν παιχνίδια με CDS, δήθεν δισεκατομμύρια που αρνηθήκαμε, δήθεν μέτρα που δεν πήραμε, δήθεν μυστικά σχέδια που είχαμε. Δήθεν. Θα επαναλάβω εδώ ένα μόνο που υπογράμμισα στην Εθνική Συνδιάσκεψη του Κινήματος Δημοκρατών Σοσιαλιστών πριν από λίγες μέρες. Τώρα που όλοι αναγνωρίζουν πως εμείς μετρήσαμε σωστά το έλλειμμα του 2009, μήπως ήρθε η ώρα να διερευνήσουμε ποιοι δεν το μέτρησαν. Συγκυβερνάμε τους ΑΝΕΛ και μιλά για προοδευτικές κυβερνήσεις. Μάλλον αυτοκριτική κάνει για τις ασκούμενες πολιτικές. Δεν εξηγείται αλλιώς. Εξάλλου, οι ψευδεπίγραφες προσκλήσεις είναι επικοινωνιακά πυροτεχνήματα, τακτικισμοί μπροστά στα αδιέξοδα. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει επιλέξει τις συμμαχίες του με την επιλεκτική του συνεργασία δύο φορές με τους ΑΝΕΛ. Και μετά από όλα αυτά, αναζητά ο Πρωθυπουργός προοδευτικό προσανατολισμό για μετά το τέλος των μνημονίων. Είναι πιθανό βέβαια με αυτά που υπογράφει να εννοεί μετά το 2060 ή μετά από έναν αιώνα. Το μέλλον των ευρωπαϊκών κοινωνιών θα είναι το αποτέλεσμα μιας σκληρής, μιας αδυσόπιτης πολιτικής σύγκρουσης. Μιας συνολικής αντιπαράθεσης πλήρως ανταγωνιστικών αρχών, αξιών και υποδειγμάτων οργάνωσης της κοινωνίας. Και σε μια τέτοια αντιπαράθεση δεν μπορούν να υπάρξουν ίσες αποστάσεις, δεν μπορούν να υπάρξουν ουδετερότητες, δεν μπορούν να υπάρξουν σχήματα ενιαίας εθνικής συνεννόησης. Στο ερώτημα της επόμενης μέρας επαναλαμβάνω ότι δεν υπάρχει δυστυχώς η πολυτέλεια των ίσων αποστάσεων. Καθένας κρίνεται με βάση τα μέτωπα που θα ανοίξει, τις ιεραρχήσεις που θα θέσει, τις μάχες που είναι έτοιμος να δώσει, τα συμφέροντα που επιδιώκει να εκπροσωπήσει και να υπηρετήσει. Και η κεντροαριστερά θα κριθεί από τις επιλογές που θα κάνει σε αυτή την ιστορική καμπή. Η αριστερά θα είναι εξάλλου εκεί που βρισκόταν πάντα, στην υπηρεσία των κοινωνικών αναγκών, στο πλάι του εργαζόμενου λαού και των υποτελών τάξεων. Όσα όμως οι ακραίοι λαϊκιστές κερδίζουν με το ψέμα και τις αυταπάτες, τα χάνουν από την πραγματικότητα της οικονομίας, για την οποία δυστυχώς για τη χώρα δεν έχουν κανένα πραγματικό σχέδιο. Μην ξέροντας που θέλουν να πάνε, γιατί μόνο η εξουσία τους ενδιαφέρει, οδηγούν τα πράγματα στο πουθενά. Οι μεταγραφές βουλευτών στη μέση της κοινοβουλευτικής περίοδου, μετά από παζάρια και υποσχέσεις, δημιούργησαν ένα χάσμα στις θέσεις μας. Οι αλαζονικές κινήσεις των μηχανισμών δεν είναι πολιτική. Έχουμε αξίες. Θέλουμε καθαρές κουβέντες και καθαρούς προοδευτικούς στόχους. Τα τρένες του τρίτου μνημονίου το 2018 θα ακολουθήσουν νέες διαπραγματεύσεις και νέες συμφωνίες που πιθανότατα θα συνεπάγονται την αυστηρή παρακολούθηση της χώρας από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθεροποίησης και το Δέλτα Νιτάφ. Αυτό είναι μάλλον η αλήθεια. Η κυβέρνηση εξευτελίζει πλέον ανοιχτά τους θεσμούς και απαξιώνει με απίθμενο θράσος τη δικαιοσύνη όταν αυτή δεν αποφασίζει κατά τις επιθυμίες των κυβερνώντων. Ο ζόφος των εκβιασμών, της χειραγώγησης της δικαιοσύνης, των συγκροώμενων μηχανισμών του βαθέως κράτους, η σύγκρουση συμμοριών, η διάχυτη βία, το οργανωμένο έγκλημα τείνουν να μετατρέψουν τη χώρα σε Κολομβία με υπόκρουση δήθεν ριζοσπαστικών και εθνικολαϊκιστικών επιχειρημάτων. Λοιπόν, πάμε τώρα να αλλάξουμε θέμα και να δούμε μια χορηγία που πραγματικά, μια πρωτοβουλία μάλλον, η οποία πραγματικά αξίζει να βρει και μιμητές και να έχει και συνέχεια. Πρόκειται για αυτή που έκανε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων και Βιοτεχνών Ιαλοπινάκων σε δημοτικό σχολείο του Δήμου Εγάλεω. Μιλάμε για το 8ο δημοτικό σχολείο στη Συμβολή Θηβών και Κουντουριώτου. Τι έκανε λοιπόν? Ανέλαβε με δική του πρωτοβουλία και εντελώς δωρεάν
δωρεάν και γι' αυτό λέμε ότι είναι από τις πρωτοβουλίες που αξίζουν και να βρει μιμητές, αλλά και να έχει συνέχεια. Πήγε και άλλαξε όλους τους ιαλοπίνακες στο σχολείο με παρεμβάσεις και στα κουφώματα και κατάφερε ενεργειακά να το αναβαθμίσει, να έχει ιδιαίτερη οικονομία το σχολείο χειμώνα και καλοκαίρι απέναντι στο κρύο και στην ζέστη και από εκεί και έπειτα ενεργοποιήθηκε λοιπόν το... Κλείστε μου παρακαλώ, ναι. Οπότε ενεργειακά αναβαθμίστηκε το συγκεκριμένο κτίριο. Μπορούμε να έρθουμε στο στούντιο. Μπράβο, μπορούμε. Okay. Λοιπόν, μαζί μας είναι ο κύριος Χρήστος Λούσης, ο πρόεδρος ακριβώς της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εμπόρων και Βιοτεχνών Ιαλοπινάκων. Αν το πρόβλημα, παιδιά, είναι με τα σούπερ, θα το λύσουμε σιγά-σιγά, δεν υπάρχει λόγος άγχους. Λοιπόν, κύριε Λούση, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Και βλέπουμε και πλάνα από ότι είναι η τελετή ουσιαστικά παράδοσης του έργου που κάνατε στο 8ο Δημοτικό Σχολείο, έτσι. Με πάρα πολύ μεγάλη χαρά παραδώσαμε ένα τεράστιο έργο. Και βλέπουμε και τη χαρά του Δημάρχου βέβαια που το παρέλαβε, όπως και ο διευθυντής του σχολείου και ο υπεύθυνος αντιδήμαρχος. Ο κύριος Γιώργος καταρχήν έχει μείνει άναυδος με αυτό το οποίο έχει εισπράξει. Πρόεδρε μου λέει, δεν το πίστευα ποτέ αυτό το οποίο ζω. Είμαι σε αυτό το σχολείο 20 χρόνια. Ο Δήμαρχος είχε πάει στο ίδιο σχολείο συγκεκριμένα. Και μάλιστα όλοι οι καθηγητές και όλοι οι δάσκαλοι. Δεν πιστεύω αυτό το οποίο έχει συμβεί. Όπως και βέβαια, τα παιδάκια, τα οποία ήταν εκεί γύρω και σας χειροκροτούσαν όλους μαζί με τους γονείς. Μας μεταφέρανε απίστευτες ευχαριστίες. Το θέμα μας εμάς δεν είναι να πάρουμε ευχαριστώ. Δεν έχουμε αυτό του είδους την ανάγκη. Το έργο μας είναι πιο μεγάλο, πιο σοβαρό και είναι ουσιαστικά ένα έργο για όλη την Ελλάδα. Είναι ένα έργο το οποίο προσφέρει ανάπτυξη. Η χώρα μας έχει ενεργειακή φτώχεια. Δυστυχώς κάθε χρόνο ακούμε στα κανάλια στις ειδήσεις. Θρυνούμε θύματα από μαγκάνια, από φωτιές, γιατί οι άνθρωποι δεν μπορούν να θερμαθούν. Έτσι είναι. Και αυτό γιατί συμβαίνει, γιατί έχουμε κτίρια τα οποία είναι αθωράκιστα. Καταναλώνουμε πιο πολύ ενέργεια από ένα κτίριο που είναι στη Σουηδία τρεις φορές περισσότερο και από ένα κτίριο που είναι στο Ντουμπάι πάλι τρεις φορές περισσότερο. Κύριε Λούση, μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση διαβάζοντας το πόσο άλλαξαν τα δεδομένα του συγκεκριμένου κτίριου. Οι επιδόσεις πλέον στην οικονομία που έφτασε να έχει έναντι των παλιών ιαλοπινάκων. Τα τζάμια ουσιαστικά. Θα κάνω μια πάρα πολύ μικρή, πολύ μικρή περιγραφή. Εγώ δεν το περίμενα δηλαδή ότι αλλάζοντας μόνο τα τζάμια μπορεί κάποιος στο κτίριό του να εξασφαλίσει τέτοια οικονομία που να φτάνει σε κάποια ποσοστά τα οποία εσείς θα μου πείτε μέχρι πού μπορεί να είναι. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα να καταλάβουμε ένα πράγμα. Η θερμότητα ρέει πάντα προς το ψυχρό μέρος. Άρα το χειμώνα θέλει να βγει προς τα έξω. Ο χώρος, ο ποταμός ροής είναι ο ιαλοπίνακας, γιατί τα υπόλοιπα δομικά στοιχεία θερμαίνονται και συλλέγουν θερμότητα, άρα δεν αποβάλλουν τόσο εύκολα τη θερμότητα. Και το καλοκαίρι που το κτίριο θερμαίνεται από τους ιαλοπίνακες, δηλαδή υπέρυθροι διεισδύει μέσω αυτών. Άρα, όταν μπορούμε να αποκόπτουμε από έναν μονό ιαλοπίνακα ενός σπιτιού τουλάχιστον 450% την εκροή θερμότητος. 450% διαφορά. Με ένα διπλό ενεργειακό τέτοιες γενιάς, ή όταν μπορούμε να αποκόπτουμε την εισροή θερμότητας κατά 72%. Θεωρώ ότι είναι έγκλημα σε αυτή τη χώρα να μην το προμοτάρουμε, να μην το πούμε στον κόσμο, να μην ποντάρουμε πάνω σε αυτό όταν η χώρα καταναλώνει πάνω από 65 δισεκατομμύρια κιλοβατόρες ενέργειας ετησίως για ψύξη θέρμανση και πληρώνει 275 εκατομμύρια φόρο ρήπων. Αυτό είναι έγκλημα. Ενώ μπορούμε στα υπάρχοντα κουφώματα, αν δεν χρειάζονται κάποια μορφοποίηση ή αντικατάσταση, απλώς αλλάζοντας τα κρύσταλά μας, βάζοντας γυαλιά ενεργειακά, να εξοικονομούμε τουλάχιστον μέσω σταθμικά 35 έως 55%. Και λογικά να κάνουν και απόσβεση, γιατί σε δύο με τρία χρόνια, δηλαδή κάποιος που μας ακούει μπορεί να πάει σε έναν εξειδικευμένο μάστορα για τέτοιου είδους δουλειές, έτσι, ιαλοπινάκων, και να κερδίσει ουσιαστικά αυτήν την οικονομία. Καταρχήν θα πρέπει να πούμε το εξής. Η ευθύνη η οποία έχει μια ομοσπονδία, όπως και η δική μας, είναι να προστατεύει καταναλωτές, πολίτες, κράτος και τους επαγγελματίες. Και να κλείσουμε με αυτό παρακαλώ. Βεβαίως. Εμείς λοιπόν βάλαμε όλα μας τα ενεργά μέλη, τα τεχνικά κατερτισμένα μέλη και υπογράψαν οικειοθελές συμφωνητικό. Τηρούν λοιπόν προδιαγραφές ασφαλείας και για ενέργεια και για ασφάλεια πολίτη. Άρα πηγαίνετε στους τεχνίτες κατερτισμένους
της Πανής Ομοσπονδίας Εμπόρων Βιοθρών για Λουπινάκων, θα βρείτε λύσεις απίστευτες. Δεν χρειάζεται τίποτα παραπάνω παρά μόνο γυαλιά τα σπίτια σας. Και μπράβο για την πρωτοβουλία σας αυτή για το 8ο Δημοτικό Σχολείο στο Εγάλεο. Πραγματικά αξίζει να έχει συνέχεια και μιμητές. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας, κύριε Λούση. Καλή συνέχεια. Και εμείς, κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώσαμε το δελτίο μας. Θα παρακολουθήσετε τώρα τη συνέντευξη που είχαμε το μεσημέρι εδώ για μια πραγματικά ξεχωριστή εκδήλωση με τον πρέσβη της Παλαιστίνης, τον κύριο Τουμπάση, τον κύριο Πατεράκη, από τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Κρητικών Σωματείων, για την εκδήλωση αυτή, την ορχήστρα Κόρες της Ιερουσαλήμ, στο Θέατρο Βράχων, την ερχόμενη 5η 6 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Καλή σας νύχτα.